Οι εξελίξεις του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας είναι καταιγιστικές, με την Αίγυπτο να αναπτύσσει 40 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στο βορειοανατολικό Σινά τις τελευταίες 2 εβδομάδες ως μέρος μιας σειράς μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορά της με τη Γάζα. Οι εικόνες δείχνουν σειρματοπλέγματα, διευρυμένες οχυρώσεις στην πλευρά του Σινά των συνόρων με το Κάιρο. Φοβούμενοι οι Αιγύπτιοι ότι οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούσαν να αναζητήσουν καταφύγιο από την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού επιχειρώντας να περάσουν στην Αίγυπτο. Τα παραπάνω αναφέρει έγκριτο διεθνές Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων αυξημένες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σφυροκοπήσει την πόλη της Ράφα, με πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους στριμωγμένους σε αυτή να περιμένουν μια ευρείας κλίμακας επίθεση, με τον υπόλοιπο θύλακα να είναι ερυπωμένο και να μην υπάρχει πουθενά να καταφύγουν. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο στρατό να αναπτύξει ένα σχέδιο για την εκένωση της Ράφα και την καταστροφή 4 ταγμάτων της Χαμάς που λέει ότι έχουν αναπτυχθεί εκεί. Δορυφορικές εικόνες από τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο δείχνουν επίσης κάποιες νέες κατασκευές κατά μήκος των συνόρων των 13 χιλιόμετρων, 8 μίλια κοντά στη Ράφα, και την επέκταση ενός τοίχου στην άκρη της θάλασσας στο βόρειο άκρο της. Η Αίγυπτος έχει επανειλημμένα σημάνει το εγκώδυνο του κινδύνου για την πιθανότητα επίθεση του Ισραήλ να στείλει απελπισμένους κατοίκους της Γάζας στο Σινά, ενώ επικρίνει προτάσεις από το Ισραήλ ότι θα αναλάμβανε τον πλήρη έλεγχο του συνοριακού διαδρόμου Γάζας-Αιγύπτου, προκειμένου να διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση της Παλαιστινιακής επικράτειας. Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η Αίγυπτος ανησυχεί ότι η επικείμενη Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Ράφα, που βρίσκονται συνοστισμένοι πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, θα προκαλέσει φυγή τους και είσοδό τους στην περιοχή του Σινά, όπου θα δημιουργηθούν προσφυγικοί καταβλισμοί. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη διείσδυση της Χαμάς και τη φιλοξενία μεγάλου προσφυγικού πληθυσμού στα εδάφη της, ενώ ο εκτοπισμός θα μπορούσε να μετατρέψει το Σινά σε βάση επιθέσεων κατά του Ισραήλ, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στην Αίγυπτο, φέρνοντάς την σε αντιπαράθεση με τους Αιγύπτιους. Εκτίμησή μας είναι ότι το Ισραήλ θα προσπαθήσει να οργανώσει μετακίνηση των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων προς τα βόρεια εντός της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, με πολύ αβέβαια αποτελέσματα ωστόσο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.